Ολοκληρώθηκε πριν λίγο στο Ιστορικό Δημαρχείο της πόλης η ευρύτατη σύσκεψη που συγκαλέσαμε για τις αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες θα γίνουν μέσα στον Αύγουστο, όπως αντίστοιχα συνέβη και πέρσι. Αφετηρία των προτάσεων οι οποίες συζητήθηκαν εδώ ήταν οι διαπιστώσεις οι οποίες προέκυψαν από την περσινή εμπειρία. Είδαμε τις δυνατότητες και τις αδυναμίες της περσινής εφαρμογής των μέτρων. Διαπιστώσαμε ότι οι χώροι οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν πέρσι δεν είναι διαθέσιμοι φέτο, δηλαδή ο χώρος του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου και ο χώρος του λιμανιού φέτος δεν είναι στη διάθεσή μας. Εν ώψη αυτής της πραγματικότητας, εμείς αναζητήσαμε άλλους χώρους στάθμευσης, οι οποίοι θα τεθούν στη διάθεση των ντόπιων και των επισκεπτών μας από το τέλος της εβδομάδας. Ο ένας χώρος διατίθεται ήδη, είναι σε χρήση. Πρόκειται για το χώρο το γνωστό του Λυρικού στην είσοδο της πόλης από την πλευρά της Δωνάτου Δημουλίτσα και της οδού Κύπρου, της Γαρίτσα δηλαδή, και από εκεί έχει δύο εισόδους-εξόδους ο χώρος αυτός. Έχει ήδη διαμορφωθεί, οριοθετηθεί και φωτιστεί, από απόψε είναι και φωτισμένος ο χώρος αυτός, και μπορεί από σήμερα κιόλας να χρησιμοποιείται. Ήδη χρησιμοποιείται από κάποιους συμπολίτες μας. Ο δεύτερος χώρος, εδώ είναι το καινούριο στοιχείο ο οποίος έχει επιλεγεί, προέκυψε μέσα από τη συνεργασία που έχει ο Δήμος με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπως ξέρετε, έχει αποκτήσει εδώ και χρόνια ένα χώρο στον οποίο προοριζόταν η κατασκευή του νέου τμήματος μουσικών σπουδών του Πανεπιστημίου και της φοιτητικής εστίας. Είναι ο χώρος στην Παλάδα. Αυτός ο χώρος, εξαιτίας του ότι βρέθηκαν αρχαιολογικά στοιχεία, ευρήματα στην ανασκαφή που έγινε, δεν επιτρέπει τις κατασκευές αυτές που είχε σχεδιάσει το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο αναζητά άλλους χώρους, ενδεχομένως και έξω από την πόλη. Εδώ, σε αυτό το θέμα, αναπτύσσεται μια συνεργασία του Δήμου με το Πανεπιστήμιο και μέσω αυτής της συνεργασίας προέκυψε και η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τους χώρους που προοριζόταν για τα κτίρια του Πανεπιστημίου στην Παλάδα για τις ανάγκες του Αυγούστου και ενδεχομένως και αργότερα. Αυτός ο χώρος εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικός, διότι έρχεται από την πλευρά τη βόρεια της Κέρκυρας, που έχει καταργηθεί η χρήση του λιμανιού. Έρχεται λοιπόν να υποκαταστήσει σε κάποιο βαθμό τις δυνατότητες που μας παρήχε το λιμάνι, ο οργανισμός λιμένου. Ο άλλος χώρος έρχεται από τον νότο και έρχεται να καλύψει την νότια είσοδο, τις ανάγκες από την νότια είσοδο της πόλης. Η χώρα αυτή είναι πολύτιμη όχι μόνο για τον Αύγουστο, γενικότερα για τη ζωή της πόλης και στη σκέψη μας είναι πώς μπορούν να αξιοποιηθούν με μόνιμο τρόπο για να καλύψουν τις ανάγκες σε στάθμευση αυτοκινήτων, ντόπιων και επισκεπτών που θέλουν να κινηθούν προς την πόλη. Σήμερα συζητήσαμε ωστόσο και τα άλλα θέματα που αφορούν την κυκλοφορία των οχημάτων πέραν από τη στάθμευση, που είναι βασική παράμετρος για να διευκολυνθεί και η κυκλοφορία, για να βελτιωθούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες. Πήραμε και συζητήσαμε και τις διάφορες εκδοχές για την λήψη μέτρων αστυνόμευσης και περιορισμού ενδεχομένως της κίνησης ορισμένων οχημάτων μέσα στην πόλη. Διαπιστώσαμε ότι τα περσινά δεδομένα δεν ισχύουν φέτος, διότι η αστυνομική δύναμη η οποία είναι στη διάθεσή μας από την πλευρά της τροχέας είναι περιορισμένη, αλλά δεν θα μπορούσαν να επιβληθούν μέτρα αποκλεισμού της παλιάς πόλης όπως αυτά επιβλήθηκαν πέρσι. Και επειδή και πέρσι, μετά από την τρίτη μέρα, άρχισαν να χαλαρώνουν και να είναι ουσιαστικά ελεύθερη η είσοδος και η έξοδος, ήταν στη διακριτική ευκαιρία της καλής θέλησης του οποιοδήποτε, είπαμε φέτος να γίνει μια προσπάθεια να ενημερωθεί ο κόσμος, το κοινό, οι ντόπιοι και οι επισκέπτες μέσω του διαδικτύου που ενημερώνονται αυτοί για τις συνθήκες κυκλοφορίας και για τις δυνατότητες να σταθμεύσουν στην πόλη, να ενημερωθούν μέσω αυτών ότι υπάρχουν αυτοί οι διαθέσιμοι χώροι και να τους αξιοποιήσουν. Στη συνέχεια συζητήσαμε το θέμα των αρνητικών επιπτώσεων της στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων μπροστά από το Παλαιό Φρούριο, από Ακταίων κυρίως μέχρι την είσοδο του Παλαιού Φρουρίου. Και καταλήξαμε όλοι στην ανάγκη να είναι στάση για αποβίβαση και στάση για επιβίβαση. Και όχι στάθμευση. Αυτός ο χώρος θα αστυνομευθεί από την τροχέα Κέρκυρας και από